Πάμε τώρα να δούμε, γιατί έχουμε ένα τροχαίο σοκ με νεκρό 18χρονο παιδί. Να πούμε ότι έχουμε μία σύλληψη πριν από λίγο. Ένα 20χρονο φίλου του 18χρονου. Ναι, όπου έκαναν κόντρες από ό,τι φαίνεται. Δώσε μας στοιχεία. Ναι, αρχικά να πούμε ότι ο 18χρονος λοιπόν ανασύρθηκε νεκρός έπειτα από το τροχαίο. Ήταν στην οδό Παπα-Νικολή, στο Χαλάνδρη. Μάλιστα, όπως λένε και κάτοικοι της περιοχής, στο σημείο. Ναι, είναι εικόνες από το τροχαίο. Το σημείο εκεί που έγινε λοιπόν το τρακάρισμα θεωρείται Καρμανιόλα. Είχαν και πριν 11 μέρες πάλι ένα σοβαρό τροχαίο, ευτυχώς χωρίς θύματα τότε. Μάλιστα, ήταν τόσο σφοδρή σύγκρουση που ξεριζώθηκε και ένα δέντρο που ήταν εκεί στην περιοχή. Ναι. Τελικά, όπως αποδείχθηκε, δεν είχε τρομάξει από κάτι ο νεαρός, γιατί κάτοικοι της περιοχής λέγανε ότι κάτι προφανώς του πετάχτηκε στον δρόμο, τρόμαξε, ήταν πολύ περίεργος, όπως είπαμε, ο δρόμος εκεί, το σημείο, και γι' αυτό το λόγο έχασε τον έλεγχο. Όπως αποδείχθηκε λοιπόν, ο 18χρονος έκανε κόντρες με έναν 20χρονο φίλο του, ο οποίος, αφού κατάλαβε ότι έγινε το δυστύχημα, εξαφανίστηκε από το σημείο. Πολύ ωραίος φίλος. Αυτή τη στιγμή έχει συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, έτσι. Άμορφη μάζα έγινε πάντως. Αυτό δεν είναι γιοτάχη.